Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να σας καλωσορίσω στο νησί μας, ένα νησί που έχοντας κατακτήσει υπερίοπτη θέση στον κατάλογο των δημοφιλέστερων τουριστικών προορισμών, τίνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια να γίνει μόνιμος πόλος έλξης επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων. Η Ρόδος συνδέει πλέον το όνομά της και με άλλες μορφές τουρισμού, με πρώτη εκείνη του συνεδριακού. Ο ιστορικός, πολιτιστικός και φυσικός πλούτος του νησιού, σε συνδυασμό με τις άρτιες και σύγχρονες υποδομές, τα υψηλής αισθητικής και τεχνολογίας συνεδριακά κέντρα, αλλά και τα καρτιστισμένα επαγγελματικά στελέχη, καθιστούν τη Ρόδο ιδανικό τόπο διεξαγωγής συνεδρίων, συμποσίων και εκθέσεων. Όλο και περισσότερα συνέδρια πραγματοποιούνται στο νησί μας, καθώς η Ρόδος χαίρει εκτίμηση στον επιστημονικό κόσμο, αφού πέραν της γνωστής παγκοσμίως ροδίτικης φιλοξενίας, διαθέτει όλες τις απαραίτητες εκείνες υποδομές για τη διοργάνωση υψηλού επίπεδου συνεδρίων, όπως είναι το δικό μας, το δικό σας. Η συμβολή δε του Δήμου Ρόδους, η διεξαγωγή και η υλοποίηση των συνεδρίων είναι μεγάλη. Η συνεργασία του με τον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζει τις προποθέσεις εκείνες για την περαιτέρω ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, με στόχο πάντα την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και τον τουρισμό 365 ημερών στη Ρόδο. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι εξάλλου ένας τουριστικός άξονας που δεν γνωρίζει εποχές και συνθήκες και μπορεί να αναπτυχθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Δήμος Ρόδου και εγώ προσωπικά σας καλωσορίζουμε και πάλι στο νησί μας και σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε ως χώρο διεξαγωγής του σημαντικού συνεδρίου σας, του πρώτου διεθνούς ελληνογερμανικού σεμιναρίου ογκοπλαστικής χειρουργικής του καρκίνου του μαστού, εδώ στο νησί μας στη Ρόδο. Ενό συνεδρίου που έχει βασικό αντικείμενο όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην άρτια χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και το οποίο θα παρακολουθήσουν περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ιατροί από όλο τον κόσμο, εξαίρετοι επιστήμονες, ο καθένας στον τομέα του και όλοι μαζί για ένα θέμα που ενδιαφέρει και ταλανίζει μεγάλο αριθμό γυναικών παγκοσμίως. Όμως, στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη διοργανώτρια και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, την εξαίρετη επιστήμονα ιατρό, ογκολόγο και χειρούργο μαστού, δόκτωρα Ειρήνη Αγγελίδου Χερέτη, διευθύντρια της μονάδας μαστού της Γυρομέτικα Γενικής Κλινικής Ζωοδεκανήσου, όχι μόνο για την επιλογή της Ρόδου ως τόπο διεξαγωγής αυτού του σημαντικού ιατρικού συνεδρίου, αλλά για τη συνολική προσφορά της ως επιστήμονα, ιατρού, αλλά κυρίως ως ανθρώπου. Έτσι, λίγα λόγια από καρδιάς. Η δόκτωρα Ειρήνη Αγγελίδου Χερέτη είναι ροδίτισσα, αποφύτησε και ήταν αριστούχος και υπότροφος του ΙΚΙ, έτυχε πολλών βραβεύσεων και δημοτικών διακρίσεων. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική, Μινεσότα και στο νοσοκομείο John Hopkins Maryland, καθώς και στην Δρέσδη, στην πρωτεύουσα της Σαξονίας στη Γερμανία, όπου εκεί ολοκλήρωσε την ειδίκευσή της στην Πανεπιστημιακή Κλινική Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Έκανε διδακτορική διατριβή με άριστα για το καρκίνο του μαστού και ειδικεύθηκε στην χειρουργική γυναικολογία, πλαστική χειρουργική του μαστού, στη Γερμανία και με πολλές διακρίσεις και πλέον την έχουμε εδώ κοντά στο νησί μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά. Είμαι σίγουρη ότι τόσο η ίδια όσο και η Euromedica θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στον τομέα της πρόληψης αλλά και στον τομέα της θεραπευτικής του καρκίνου του μαστού. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους καλή παραμονή στην Ρόδο, καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και να υπενθυμίσω παράλληλα ότι ο Δήμος Ρόδου είναι πάντοτε ανοιχτός και φιλόξενος σε όλες αυτές τις αξιόλογες εκδηλώσεις που προβάλλουν και προωθούν το νησί μας. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χαντζηλαζάρου για τα πολύ ευγενικά της λόγια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Ρόδου, την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου,
και τον Ιατρικό Σύλλογο Ρόδου για την ιδιαίτερη στήριξή τους για τη διοργάνωση αυτού του πολύ σημαντικού διεθνούς συνεδρίου ογκοπλαστικής χειρουργικής του μαστού. Είναι το πρώτο ελληνογερμανικό σεμινάριο διεθνούς ευελληνικούς για την ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού που διοργανώνεται στη Ρόδο μας με τη δική μου μεσολάβηση και λόγω της προσωπικής μου γνωριμίας με τον καθηγητή Κούμελ στη Γερμανία, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή διευθυντής του μεγαλύτερου κέντρου μαστού της Γερμανίας, όπου χειρουργούν τα περισσότερα περιστατικά καρκίνου μαστού στη Γερμανία, με διακρίσεις σε όλο το κράτος και με τον τίτλο του Breast Cancer of Excellence in Europe. Και ακριβώς λόγω αυτής της προσωπικής μου γνωριμίας με τον καθηγητή, λόγω του ότι και εγώ ήμουν πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, έκανα όλη μου την ειδικότητα και την εξειδίκευσή μου στην γυναικολογική ογκολογία και στη χειρουργική του μαστού, όπου διατέλεσα και επιμελήτρια εκεί στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Δρέσδης. Αποφασίσαμε από κοινού να ξεκινήσουμε τα σεμινάρια αυτά, συνέδρια διεθνή και στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα τα σεμινάρια, συνέδρια αυτά γίνονταν στην Γερμανία. Οπότε τώρα ξεκινάμε αυτή τη σειρά και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρώτο συνέδριο το οποίο το οργανώνουμε εδώ στη Ρόδο μας και είναι μια καλή ευκαιρία για το νησί να προβληθεί και στο εξωτερικό. Όπως είπε η κυρία Χαντζηλαζάρου, διαθέτουμε τις υποδομές και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Και βέβαια είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που είμαι στο Προεδρείο της Οργανωτικής Επιτροπής και Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου αυτού. Και πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό θα έχει μεγάλη επιτυχία και αυτά όλα τα πράγματα που θα παρουσιαστούν θα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα τονίσουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα πάνω στην διαγνωστική του καρκίνου του μαστού, όλες τις καινούργιες μεθόδους διάγνωσης και πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Εκεί που θα επικεντρώσουμε πάρα πολύ, όπου έχω και εγώ ιδιαίτερη ομιλία πάνω στο θέμα αυτό και ο καθηγητής αργότερα, είναι για το θέμα του core biopsy. Τι είναι το core biopsy? Είναι μία βιοψία μαστού που γίνεται κατευθυνόμενη υπό υπέρηχο ή υπό μαστογράφο. Γίνεται με πολύ απλή διαδικασία, με τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Είναι ανώδυνη, με ένα ειδικό σύστημα βιοψίας, όπου παίρνουμε από την περιοχή του όγκου ιστολογικά τεμάχια και με αυτόν τον τρόπο έχουμε σίγουρη προεγχειρητική ιστολογική διάγνωση ενός ογκιδίου του μαστού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις για τελείως καλοήθεις όγκους του μαστού, ενώ να προχωρήσουμε σε χειρουργική αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων, ώστε να σώσουμε τις γυναίκες από μια μετεξέλιξη σε καρκίνο του μαστού. Ή αν πρόκειται για διαιθητικό καρκίνο του μαστού, εκεί έχουμε πλέον από την core biopsy, από την ιστολογική αυτή προεγχειρητική εξέταση, ένα πλήρες προφίλ του καρκίνου του μαστού της κάθε ασθενούς, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε με την ασθενή αναλυτικά για το ποια θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία. Γιατί, όπως θα πούμε στη συνέχεια, πλέον η χειρουργική του μαστού έχει εξελιχθεί, έχει γίνει πλέον δύσκολη. Δεν είναι όπως παλιά, που όταν μια ασθενή είχε καρκίνο, αφαιρούσαμε το μαστό, που ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τη γυναίκα αυτό, ή αργότερα με την αφαίρεση του όγκου και το λεφαδενικό καθαρισμό, έμενε σχεδόν ο μισός μαστός και η γυναίκα ταλαιπωρείται φυσικά από αυτό ψυχολογικά, συναισθηματικά. Τώρα, σε αυτό το συνέδριο θα επιδείξουμε και με live χειρουργία που θα γίνουν το Σάββατο, όπου θα χειρουργήσουμε εγώ και ο καθηγητής μαζί δωρεάν ασθενείς από τη Ρόδο, που είναι πολύ σημαντικό. Εντελώς δωρεάν θα χειρουργηθούν οι ασθενείς αυτές στη Euromedica. Είναι μια κοινωνική προσφορά δική μας, προσωπική δική μου και του καθηγητή, αλλά και της Euromedica για τη Ρόδο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δείξουμε στους συναδέλφους μας, αλλά και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να δει αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει όλες οι γυναίκες να ενδιαφέρονται για τόσο σημαντικά θέματα, ότι υπάρχουν καινούργιες εξελιγμένες τεχνικές ογκοπλαστικής χειρουργικής του μαστού. Οπότε αυτά θα τα παρουσιάσουμε στο συνέδριό μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και να συνεχίσω λίγο με το θέμα της προεγχειρητικής βιοψίας, να πω ότι με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι πεπαλαιωμένες τεχνικές, όπου δυστυχώς ακόμα και σήμερα ακούμε περιστατικά, βάζουν τη γυναίκα στον χειρουργείο επειδή έπιασε κάποιον όγκο. Η γυναίκα δεν ξέρει πώς θα βγει από το χειρουργείο, αν θα βγει με μισό ή με ολόκληρο μαστό, γιατί περιμένουν την ταχεία βιοψία την ώρα του χειρουργείου, τι θα μας βγάλει η ταχεία βιοψία. Αυτό πλέον δεν είναι απαράδεκτο, θεωρείται διεθνώς απαράδεκτο σύμφωνα με τα διεθνή guidelines, τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Πλέον πρέπει σε όλα τα σύγχρονα κέντρα μαστού να υπάρχει χειρουργός μαστού, ο οποίος να πραγματοποιεί αυτή την core biopsy, ώστε να έχουμε προεγχειρητική διάγνωση, να ξέρει η ασθενής τι ακριβώς έχει για να τη συμβουλεύσουμε σωστά, τι χειρουργική τεχνική πρέπει να ακολουθήσουμε.
βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Πλέον, τι είναι αυτή η ογκοπλαστική? Να σας πω 5 λόγια για να ξέρετε τι είναι αυτή η ογκοπλαστική που εφαρμόζουμε. Είναι, αφαιρούμε τον όγκο με απόλυτη ογκολογική ασφάλεια, δηλαδή επί υγιούς, και στη συνέχεια με ιδιαίτερες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής μεταφέρουμε κρυμνούς είτε μαζικού αδένα, είτε συνδυασμό μαζικού αδένα με δέρματος, είτε συνδυασμού μειών μαζικού αδένα και δέρματος, ώστε να καλύψουμε το κενό και το αισθητικό αποτέλεσμα στο τέλος της επέμβασης να είναι καλό, ικανοποιητικό, αποδεκτό, πολύ και οι ασθενείς μας να είναι ευχαριστημένες. Σήμερα πλέον, στο περίπου 70% των περιπτώσεων μπορούμε να χειρουργήσουμε τον καρκίνο του μαστού με διατήρηση του μαστού της ασθενούς, ώστε οι ασθενείς μας να είναι ψυχολογικά πάρα πολύ καλά μετά το χειρουργείο της και να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή της κανονικά, χωρίς να έχει κάποιο ψυχολογικό πλήγμα από την απώλεια του μαστού της. Βέβαια, υπάρχει ακόμα ένα 30% περιπτώσεων, όπως θα τα αναλύσουμε και στο συνέδριο μας, που πρέπει να υποβληθούν σε μαστεκτομή. Όμως θα παρουσιάσουμε τις νέες τεχνικές μαστεκτομής με διατήρηση δέρματος, πολλές φορές και με διατήρηση της θηλής, όπου γίνεται άμεση αποκατάσταση. Και έτσι η ασθενής, τελειώνοντας το χειρουργείο της, έχει απαλλαχθεί από την νόσο της, χωρίς όμως να έχει το πλήγμα της μαστεκτομής. Όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε για να ξέρει ο κόσμος ότι πλέον έχει δικαίωμα στην υγεία. Οι γυναίκες έχουν δικαίωμα όχι μόνο στη ζωή και στην ασφάλεια, αλλά έχουν δικαίωμα και στο να έχουν ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα του μαστού τους, να είναι ευχαριστημένες και να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά, χωρίς ψυχολογικά, συναισθηματικά πλήγματα για εκείνες, για τον εαυτό τους, για την αίσθησή τους ως γυναίκες. Και αφού λοιπόν τις πρώτες δύο μέρες, την Παρασκευή, θα ακολουθήσουν αυτές όλες οι ενδιαφέρουσες ομιλίες για τη διαγνωστική και τις χειρουργικές τεχνικές, όπου θα ενημερωθεί ο κόσμος για όλες αυτές τις τεχνικές που πρέπει να τις ζητούν πλέον, το Σάββατο θα γίνουν τα live χειρουργία, όπως είπαμε, αυτό για να μπορεί να δουν συνάδελφοι αυτές τις τεχνικές που θα έρθουν να τις παρακολουθήσουν, γιατί είναι πραγματικά οι τελευταίες εξελίξεις στις χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού, καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του μαστού. Και την Κυριακή ακολουθούν ομιλίες από τους παθολόγους ογκολόγους, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την μεταγχειρητική χημειοθεραπεία, νοσοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, καινούργιες μοριακές θεραπείες και γονιδιακές πλέον θεραπείες. Και επίσης θα τελειώσουμε με ένα ευχάριστο θέμα. Θα έρθει ένας συνάδελφος, πολύ γνωστός και φίλος, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στην εξωσωματική γονιμοποίηση, και θα μας μιλήσει πώς μπορούμε πλέον σήμερα σε νέες γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού, γιατί δυστυχώς έχουμε και πολλοί νέες γυναίκες που νοσούν από καρκίνο του μαστού και δεν έχουν προλάβει ακόμα να τεκνοποιήσουν και να ολοκληρώσουν το οικογενειακό τους πλάνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν και αυτές οι γυναίκες να κάνουν παιδί. Μπορούμε να διατηρήσουμε τη γονιμότητά τους και να μπορέσουν μετά από την θεραπεία, την πλήρη αποθεραπεία του CA του μαστού τους, να αποκτήσουν παιδί. Οπότε τελειώνουμε με μια ελπίδα και με το θετικό μήνυμα ότι ο καρκίνος του μαστού πλέον σήμερα θεραπεύεται. Τα ποσοστά επιβίωσης πλέον είναι σήμερα πάρα πολύ υψηλά. Όταν προλάβουμε και διαγνώσουμε τον καρκίνο του μαστού σε αρχικά στάδια, η επιβίωση είναι πάρα πολύ υψηλή, 90% και ακόμα και 100% σε περιπτώσεις καρκινώματος in situ, αρχερχόμενου καρκίνου του μαστού. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Έχω και εγώ ομιλία πάνω στα αρχόμενα καρκινώματα του μαστού και στις τεχνικές της μαστεκτομής. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο ότι ο καρκίνος του μαστού πλέον σήμερα μπορεί να νικηθεί, τον νικούμε, και οι ασθενείς μας γίνονται καλά και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους. Αντιμετωπίζουμε πλέον τον καρκίνο του μαστού σαν μία ασθένεια όπως τις άλλες που την περνάμε. Και από εκεί και πέρα η γυναίκα συνεχίζει τη ζωή της και προχωράει κανονικά και κοινωνικά και επαγγελματικά σε όλους τις τους τομείς, όπως ήταν και πριν και όπως και αντιμετωπίζει κανείς και κάθε άλλη πάθηση. Εδώ επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι μέσω αυτού του συνεδρίου είναι και μια καλή ευκαιρία για να παρουσιάσουμε το κέντρο μαστού μας, το οποίο το διοργανώσαμε με τη βοήθειά μου, γιατί είχα την εμπειρία από το κέντρο μαστού στη Γερμανία όπου δούλευα πριν τόσα χρόνια. Διοργανώσαμε λοιπόν το κέντρο μαστού από τον Ιούλιο του 2017 στη Γιουραμέντικα Ρόδου, όπου πλέον εκεί εφαρμόζουμε την πλήρη διαγνωστική με το core biopsy, όπως σας είπα,
κάνω το core biopsy, εφαρμόζω το core biopsy για την προεγχειρητική διάγνωση των βλαβών του μαστού. Και στη συνέχεια, βέβαια, στην κλινική μας εφαρμόζουμε όλες τις μοντέρνες χειρουργικές θεραπείες αντιμετώπισης καλοήθων και κακοήθων παθήσεων του μαστού και την καινούρια τεχνική του λεφαδένα φρουρού, όπου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα πλέον στις γυναίκες και αποφεύγει το συστηματικός λεφαδενικός καθαρισμός σε αρχόμενα καρκινώματα με λιγότερες επιπλοκές, με λιγότερα προβλήματα για τις ασθενείς στην καθημερινότητά τους.